Παύλος σε ένα σύνδελ του Θωμόπουλου. Δεν κάνεις... Τώρα εντάξει. Κάνω. Ο Σακούλης υπάρχει πάντα. Όταν δουλεύουμε με τον Βασίλη, τον Θωμόπουλο, ο Σάκης υπάρχει πάντα. Στις κουβέντες μας, στο μυαλό μας. Τι λέμε για το Σάκη το δικό μας. Ακόμα ναι, και με τα κιλά παραπάνω, δηλαδή, μου έλεγε ο Βασίλης ο Θωμόπουλος προάλλως ότι εντάξει, ξέρεις γιατί τα κάνουμε όλα αυτά, έτσι. Ο Σάκης μας έχει βάλει για να γελάει, να μας βλέπει και να βάζει τα γέλια με εμάς. Γι' αυτό έχει γίνει χοντρή. Αυτό. Εντάξει. Είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Είναι παραπάνω από σίγουρο, ναι. Σε κάποια ώρα, ξέρω εγώ, το παιδί. Καμιά φορά μπλέκονται αυτά. Στην αρχή, στην αγχωριόμουν όταν έβλεπα τις επαναλήψεις του το γνωστού σύριαλ. Τώρα χαίρομαι που το βλέπω. Ναι, έτσι είναι. Ναι. Είναι σαν να είναι, είναι μέσα, σαν να είναι στη ζωή. Εγώ δεν αντέχω ακόμα να το δεν, δω. Όχι, δηλαδή το βλέπω και δεν θέλω να το βλέπω. Αλλά επειδή είμαι σίγουρος ότι Σακούλης, όπως είπατε, ο Σάκης, πράγματι όπως χαιρόταν στη ζωή, έτσι θα χαίρεται. Στις φάσεις που γινόντουσαν και να τα γυρίσματα, πριν κάνει υποψιαστεί κανείς τι επιτυχία θα γινόταν, πώς ζούσαν μια χαρά και πώς ήταν εκείνη η περίοδος. Όταν ξεκίνησες, ήταν η πρώτη σου δουλειά ουσιαστικά με το Καλημέρα. Το 50-50. Ναι, με το Καλημέρα. Δεν ήταν η πρώτη μου δουλειά. Κατά κάποιο, η μεγάλη, η πρώτη μεγάλη. Ναι, ήταν η πρώτη μεγάλη δουλειά, ναι. Βλέπω αυτό το σήμα και είναι πραγματικά σαν ένα πάρτι. Ήταν έτσι, ας πούμε. Ήταν μια χημεία όλων απίστευτη τότε. Πριν πόσα χρόνια ήτανε? Ξεκίνησε το 5 νομίζω. Ναι. Από το 5 μέχρι το 7 ήταν τα πρώτα δύο χρόνια. Μετά κάναμε και μια τηλετενία και ένα δεύτερο και ένα τρίτο κύκλο. Είχε δέσει χημεία όλων. Δηλαδή ακόμα και οι τρεις, που ήταν τρία μεγάλα ονόματα, πήγαιναν στο γύρισμα και ήταν σαν παιδάκια. Εσύ καταλαβαίνεις ότι μετέχεις κάτι το οποίο θα γράψει η δική του ιστορία? Ήτανε το κλίμα ότι απλώς κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν είχα την εμπειρία τότε για να καταλάβω αμέσως τι συμβαίνει, τι πρόκειται να συμβεί. Αλλά καταλάβαινα μια πολύ πολύ καλή ενέργεια που ήταν καθαρά θέμα ανιστήκτου. Εγώ να σου πω κάτι που θέλω να το πω που έχει σχέση με τα προηγούμενα. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι από την Νικολέτα ξέρουμε ελάχιστα ότι επειδή είσαι ένας άνθρωπος πολύ εύθραυστος, ότι προσπαθείς να το καλύψεις αυτό με κάθε τρόπο. Αλλά δύσκολα μπορείς σε κάποιες στιγμές να το προστατεύσεις, ότι σου βγαίνει. Δεν θα ήθελες να αφήσεις καραμάδες να δούμε, αλλά τις αφήνεις και βλέπουμε. Το έχεις επιλέξει αυτό? Έχω επιλέξει να ανοίγομαι σε ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να δουν πίσω από το αυτονόητο. Αυτή είναι επιλογή ζωής γενικότερα, και σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά μου και σε ό,τι αφορά τα προσωπικά μου. Δεν με απασχολούν καθόλου οι άνθρωποι που έχουν κρίση χωρίς να έχουν στα χέρια τους δεδομένα. Αυτό. Από εκεί και πέρα, σε μια παρέα όπως είσαστε εσείς, που είστε τόσο ευγενικοί και τόσο καλοί μαζί μου και σας αγαπώ ιδιαιτέρως και το έχω πει και off, είμαι στη διάθεσή σας. Αφού μην τους δίνεις θάρρος πάρα πολύ. Να μάθετε ό,τι θέλετε. Τώρα και εσύ μην τους δίνεις πολύ. Μια πρακτική ερώτηση να κάνω. Μάλιστα. Επειδή είπες ότι έχεις μια χαραμάδα, εγώ που κοιτάς, ποια χαραμάδα, πού είναι αυτή η χαραμάδα? Βάζω τα γυαλιά μου, σοβαρεύουμε λίγο. Εσύ τώρα πρέπει να σοβαρευτεί η συζήτηση, να σου πω κάτι. Πρέπει να τεθεί ένα θέμα εδώ, να τοποθετηθεί και η Νικολέτα, η οποία έχει εμπειρία από τις showbiz. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να σταματήσει να πηγαίνει στο dancing. Δηλαδή, αν είναι. Γιατί? Αν είναι να τη λέει ο Βρισκαδουράκη αυτά τα πράγματα που λέει, που δεν φταίει ο Βρισκαδουράκη, έτσι. Λοιπόν, αφού είπε για τον κύριο Γαβαλά, λέω να ξεκινήσει. Βεβαίω. Πού να κοιτάω, το βυζιά σου κοιτάω. Φταίει ο δρασολόγο, ο ενδυματολόγο δηλαδή. Όχι, να φταίει. Αν είναι ο άλλο που σε είπε μπιπ που. Το ζευγάρι που χόρεψε απόψε για τελευταία φορά είναι. Η Θάλια και ο Βλαντιμίρ ή ο Θεοχάρης και η Αναστασία. Τι εξήγηση έχεις να δώσεις για αυτόν τον άνθρωπο που εγώ τον έξερα σοβαρό και τα λοιπά? Τι χάλασε από τον dancing, του βγήκε ο άγχος. Δεν το έχω ακούσει εγώ εκείνη τη στιγμή. Μετά μου το είπανε. Εγώ εκείνη τη στιγμή το άκουσα, αλλά νόμιζα ότι δεν το άκουσαν οι άλλοι. Και τελικά ακούστηκε. Τι να πω, κοίταξε. Ένα comment, αν έχεις την καλοσύνη. Αυτή η διάθεση του όλα μπιπ. Με τα πολλά μπιπ, τελικά μεταφέρεται και στο Dancing with the Stars. Ήταν προφητικός αυτός ο τίτλος.